Θα τα δούμε όμως αύριο και σήμερα σαφώς το επεισόδιο του Survivor. Βάσια μου, πώς είμαστε? Καλημέρα. Θα πούμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αύριο γίνεται μια πολύ όμορφη αλλαγή. Αλλάζουμε φυσικά και μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του χειμώνα, το Φεβρουάριο, που και εσείς υδροχόοι θα έχετε τα γενέθλιά σας του δεύτερου και του τρίτου δεκαημέρου. Και κάθε καινούργια αλλαγή είναι πάντα όμορφη, γιατί τι λέει ο λαός μας? Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Να σου πω, υπάρχει μια πανσέλινος που έρχεται τώρα. Ναι, ναι. Η οποία πώς είναι? Αν λοιπόν πούμε τι πρέπει να προσέξουμε αυτόν εδώ το μήνα, είναι τρεις ημερομηνίες που θα σας δώσω. Οι δύο είναι 4 και 5 που είναι η πανσέλινος, γιατί πάντα φαίοι μου οι πανσέλινοι έχουν μια ξεχωριστή δύναμη. Και η πανσέλινη είναι αποκαλύψεις, είναι εκνευρισμοί, έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. 4 είναι μια ημερομηνία που θέλει προσοχή, γιατί θα έχουμε το τετράγωνο του ήλιου με τον ουρανό και σημαίνει εκρηκτικά ξαφνικά γεγονότα. Μάλιστα. Σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Και η ημερομηνία που θα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά όλοι, φυσικά, οι 14 Φλεβάρι, γιατί θα έχουμε μια υπέροχη σύνοδο Ποσειδώνα Αφροδίτης, που είναι ο τέλειος απόλυτος θυσιαστικός έρωτας. Μάλιστα. Ωραία. Άρα η πανσέλινος δεν είναι, είναι κρυκτική, δεν είναι για νέα ξεκινήματα καλή που λέμε συνήθως. Το πες πολύ ωραία. Για νέα ξεκινήματα είναι νέες σελήνες. Όχι πανσέλινη. Μάλιστα. Και σήμερα λοιπόν θα πούμε κάποια πραγματάκια σε σχέση με το πώς θα είναι αυτός ο Φλεβάρης. Θα πούμε τα γενικά και κάθε μέρα από εδώ και πέρα θα λέμε και τα πιο ειδικά θέματα. Λοιπόν, Φεβρουάριος. Για τα κρυαράκια μας, αυτός εδώ ο μήνας με τι έχει να κάνει φυσικά. Με τα κρυαράκια μας, ένα το ζητούμενο. Η επάλξη του έρωτα. Πάντα εσείς οι κρυοί είστε έτοιμοι να ερωτευτείτε. Και αν υπάρχει μία λέξη που μπορούσα να σας πω για αυτό εδώ το μήνα, θα ήταν πρόκληση και προκλήσεις, κρύοι μου. Είστε έτοιμοι να τις αποδεχτούν οι κρύοι τις προκλήσεις? Θα είναι αμφίδρομο και θα γίνουν προκλητικοί, αλλά και θα αποδεχτούν τα ερωτικά να τις αποδεχτούν. Κυρίως. Να τις αποδεχτούν, ναι. Να τις αποδεχτούν. Πάντα στον έρωτα αποδεχόμαστε την πρόκληση. Και πάμε στους Ταύρους μας. Αγαπημένοι μου Ταύροι, ανασύνταξη ερωτικών δυνάμεων. Και τι σημαίνει αυτό? Αν μέχρι τώρα, μέχρι αυτόν τον πρώτο μήνα τέλος πάντων που μας τελείωσε από την αρχή του χρόνου, είχατε κάτι ερωτικό στο μυαλό σας, τώρα ανασύνταξη δυνάμεων. Και ποια είναι η δική σας λέξη για αυτό εδώ το διάστημα? Μα φυσικά θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και να έχετε αυτή τη σιγουριά, την ταυρίσια που σας πηγαίνει μπροστά. Δίδυμοι. Για τους δίδυμους μας, λοιπόν, εδώ ο Φλεβάρης θα έχει να κάνει με λίγο πιο εγκεφαλικές διεργασίες. Και τι? Με την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο timing. Οι δίδυμοι πρέπει να βρουν τι είναι αυτό που θα τους δώσει σιγουριά και ποια είναι η κατάλληλη στιγμή. Και τι πρέπει να υπάρχει πίσω από αυτό? Συντονισμός. Γιατί μόνο αν συντονιστείτε και με το σύμπαν και με τις θελήσεις των άλλων, θα βρείτε την άκρη. Καρκίνοι μου. Για τα καρκινάκια μας, λοιπόν, ο Φλεβάρης θα έχει να κάνει κυρίως με τι? Με την ακεραιότητά σας. Γιατί, καρκίνοι μου, η ακεραιότητα είναι το προσόν σας. Ξέρεις, φαίοι μου, οι καρκίνοι θέλουν πάντα να είναι ακέραιοι και να έχουν τον σεβασμό των άλλων. Τι σημαίνει λοιπόν? Αυτός εδώ ο Φλεβάρης για εσάς απαιτεί συνέπεια. Γιατί αν δεν υπάρχει συνέπεια, πώς θα υπάρξει η ακεραιότητα? Και πάμε στα λιοντάρια μας. Αγαπημένα λιοντάρια, για εσάς ο Φλεβάρης θα έχει να κάνει με την αναζήτηση και την επιθυμία της ευτυχίας. Και όταν κάποιος το προσπαθεί, σίγουρα θα το πετύχει κιόλας. Γιατί πριν κάτι να γίνει, αν δεν το θελήσουμε, δεν θα το πετύχουμε. Η δική σας λέξη για το Φλεβάρη? Χαρά. Είναι παιδιά και πρέπει να είναι χαρούμενα τα λιοντάρια. Παρθένη μου. Για τους αγαπημένους λοιπόν Παρθένους, ο Φλεβάρης θα έχει να κάνει φυσικά με την δύναμη της σωστής επιλογής ή της σωστής απόφασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Παρθένη μου, να επιλέξετε σωστά, γιατί αυτή εδώ η επιλογή σας δεν θα σας ακολουθήσει μόνο το Φλεβάρι, θα σας ακολουθήσει μέχρι το Μάη. Τι είναι λοιπόν αυτό που εσείς πρέπει να θεωρείτε ότι πρέπει να έχετε? Ηρεμία. Ηρεμία για να μπορείτε φυσικά να αποφασίσετε με σιγουριά. Και πάμε στους ζυγούς μας, που για εσάς τους ζυγούς είναι πολύ όμορφα τα πράγματα σε σχέση με ποια είναι τα θέλω σας. Γιατί τι ζητάτε εσείς, ζυγοί μου? Ζητάτε πάντα να είστε μαζί με κάποιον, να υπάρχει κοινό μέλλον. Και τώρα το κοινό σας μέλλον είναι σίγουρο. Και τι πρέπει να προσέξετε ή τι πρέπει να επιδιώξετε? Τις επισημοποιήσεις. Κάντε προτάσεις. Γάμου, δουλειάς. Ό,τι εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να έχει επισημοποιήσει, θα το κάνετε τώρα και μέχρι φυσικά το Μάη. Και θα συνεχίσουμε με τους Σκορπιούς μας. Για τους αγαπημένους λοιπόν Σκορπιούς, τι είναι το σημαντικό για αυτό το μήνα? Η αναζήτηση της εσωτερικής γαλήνης. Γιατί συνήθως οι Σκορπιοί παιδεύονται και τώρα τι πρέπει? Πρέπει να έχουν δύναμη προκειμένου να αποκτήσουν αυτήν την εσωτερική γαλήνη. Τοξότες μου. Για τους αγαπημένους λοιπόν τοξότες, τα θέματα είναι κυρίως η αισιοδοξία σαν λέξη για αυτό εδώ το μήνα, αλλά θετικές ερωτικές αλλαγές. Αυτός ο Άρης εκεί απέναντι κάτι θέλει να σας πει. Τι θέλει να σας πει? Τι πρέπει να κάνετε με το τέρι σας, με αυτόν που είναι στη ζωή σας ο δικός σας άνθρωπος. Και πάμε στους εγώκερους μας. Αγαπημένοι λοιπόν εγώκεροι, για εσάς οι απολαβές είναι πολύ σημαντικές αυτόν εδώ το μήνα. Ποιες απολαβές?
οικονομικές, αλλά και προσωπικές. Αλλά οι οικονομικές προσδοκίες σας μάλλον είναι πάνω απ' όλα για αυτόν εδώ το Φεβρουάριο. Και πάμε στους υδροχώους μας και φυσικά από 1η Φλεβάρη μέχρι και 10 θα είναι τα γενέθλια το δεύτερο δεκαημέρου και από εκεί του τρίτου. Τι έχουμε για τους υδροχώους? Ερωτική αυτοπεποίθηση. Και τι χρειάζεται για να την έχουμε? Τόλμη. Πρέπει, υδροχώοι μου, να είστε τολμηροί για να κερδίσετε αυτό που επιθυμείτε. Και θα τελειώσουμε φυσικά με τα ψαράκια μας, που θα είναι και Αφροδίτη στο δικό του ζώδιο, οπότε θα είναι ακόμα πιο τρυφερά. Τι θέλουν, ναι. Θέλουν να είναι σίγουροι, να μην κάνουν λάθος σκέψεις και επιλογές. Γιατί αν ψαράκια μου κάνετε λάθος σκέψεις και λάθος επιλογές, μετά θα έχετε ενοχές και θα σας παιδεύουν οι ενοχές αυτές. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Οπότε, αυτός θα είναι ο Φλεβάρης και για τα δωδεκάρια. Καλύτερος ο Φλεβάρης, μου έλεγες χθες στο διάλειμμα, από ότι ο Ιανουάριος. Θα είναι καλύτερος, γιατί όσο ο Κρόνος παλεύει να τελειώσει από τον υδροχό και να μπει στους ηχθείες, σιγά σιγά ελευθερωνόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ελευθερωθούμε, κορίτσια! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσια.